είναι ο αντιδήμαρχος πολιτισμού εκεί στο Δήμο Ξυλοκάστρο Ευρωστήνης, ο κύριος Καλύβας. Και ο λόγος που τον έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής είναι το γεγονός ότι την Κυριακή ο Δήμος Ξυλοκάστρο Ευρωστήνης συμμετέχει ενεργά στην μεγαλύτερη εθελοντική εκστρατεία καθαρισμού της χώρας. Χιλιάδες εθελοντές θα συντονιστούν ταυτόχρονα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας με σκοπό να διαδώσουν το μήνυμα της συνεργασίας και του εθελοντισμού σε όλη τη χώρα. Με σκοπό την ανάδειξη λοιπόν των προσπαθειών των ανθρώπων που προσφέρουν καθημερινά στον τόπο τους, των ανθρώπων που συνεργάζονται σε μια κοινή προσπάθεια, που μοιράζονται τη χαρά της συμμετοχής και της δημιουργικότητας. Έτσι λοιπόν ο Δήμος Ξυλοκάστρο Ευρωστήνης διοργανώνει μια σειρά από εθελοντικές δράσεις καθαρισμού, εξοραϊσμού και αισθητικής αναβάθμισης του όμορφου, του πανέμορφου αισθητικού δάσους του Πεθιά. Έτσι λοιπόν καλημερίσω τον αντιδήμαρχο Ξυλοκάστρο Ευρωστήνης, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού, τον κύριο Παναγιώτη Καλύβα, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα κύριε αντιδήμαρχε. Καλημέρα, κυρία Νικολοπούλου. Είναι πολύ... Συγγνώμη για την παρέμβασή μου, ναι, και σας διέκοψα, και να μεταφέρω και εγώ τις ευχές και την καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να δώσω και συγχαρητήρια, γιατί δεν τα έχουμε πει πάλι από το διάστημα τώρα τελευταία που έχετε αναλάβει εκεί και την ραδιοφωνική αυτή εκπομπή. Να είστε καλά. Είναι πάρα πολύ καλή, ενημερωτική και όχι μόνο. Να δώσω συγχαρητήρια. Όποτε μπορούμε, παρακολουθούμε, διότι μεταφέρετε και νέα και πληροφορίες που είναι απαραίτητες για όλους μας. Βεβαίως. Και ξέρετε ήδη. Να είστε καλά και συγχαρητήρια. Και μας θυμάει ιδιαίτερος, γιατί κατάγεστε και από το Δήμο μας. Οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχει ένας λόγος. Ευαισθησίας περισσότερο. Ακριβώς. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα και πολύ. Και όλους τους συνεργάτες σας εκεί, την καλή μου μέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε αντιδήμαρχε. Λοιπόν, για πείτε μας για αυτήν την πρωτοβουλία. Θα είναι μια γιορτή εθελοντισμού στην παραλία και στο δάσος του Πεθιά, έτσι? Ναι, και όχι μόνον. Mm-hmm. Θα σας πω τώρα τις δράσεις που έχουμε επιλέξει. Καταρχάς είναι το πρόγραμμα Let's Do It Greece. Mm-hmm. Είναι πανελλήνιας εμβέλειας, όπως είπατε και πριν. Συμμετέχουν πολλοί δήμοι. Εμείς αμέσως με το που βγήκε αυτό το πρόγραμμα είμαστε από τους πρώτους δήμους που ενταχθήκαμε σε αυτό. Θεωρούμε ότι ο εθελοντισμός έχει μπει στη ζωή μας και θα πρέπει να μπει πιο πολύ, διότι νομίζω με τον εθελοντισμό μπορούμε μαζί όλοι να κάνουμε πολλά πράγματα σε όλους τους τομείς που αφορούν την καλύτερη ποιότητα ζωής γενικά για όλο τον κόσμο. Πάντα... Έτσι λοιπόν... Ναι, ναι, ναι. Πάντα ήθελα να πω ότι πάντα ο εθελοντισμός καλό κάνει, κακό δεν κάνει. Σε όλους τους τομείς. Εννοείται. Για πείτε πρέπει μου λοιπόν, κύριε Δημήτρη. Κατά την άποψή μας να περάσει μέσα στη συνείδηση, στις καρδιές μας και στη σκέψη όλων μας, ο εθελοντισμός θα πρέπει να είναι σε καθημερινή βάση σε όλους μας. Πολύ καλά. Έτσι λοιπόν, από την πρώτη στιγμή μπήκαμε και εμείς σε αυτό το πρόγραμμα. Να ξέρετε ότι έχουμε κάνει μια καλή δουλειά, πιστεύω, ενεργοποιώντας τους μαθητές πάνω απ' όλα, mm-hmm, γιατί απευθυνθήκαμε στα σχολεία. Απευθυνθήκαμε σε όλους τους συλλόγους της πόλης μας και του Δήμου μας. Απευθυνθήκαμε στους πολίτες και θεωρώ ότι την Κυριακή θα έχουμε μια πολύ μεγάλη συμμετοχή. Οι δράσεις που θα κάνουμε θα είναι κυρίαρχα στο, όπως αναφέρατε κι εσείς, στο Πεθιά Ξυλοκάστρου, με δέντρο φυτεύσης και καθαριότητα του Πεθιά και ταυτόχρονα της παραλιακής γραμμής και στην παραλία. Επίσης κάνουμε δύο δράσεις πάλι πολύ σημαντικές, γιατί θέλαμε να επεκταθούμε σε όλο το Δήμο. Η άλλη δράση θα είναι στα 40 πιώτικα στο δάσος, στην παραλία, που έχει ένα φοβερό δάσος και έγινε και πέρσι ένα δάσος, αλλά και φέτος έχουμε κάποια κενά, οπότε μία ομάδα θα πάει στα 40 πιώτικα. Και η δεύτερη ομάδα θα πάει στο δασάκι του Αγιώργη που είναι στα Γελινιάτικα. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν θα έχουμε και δεντροφυτέψεις πάρα πολλές, καθαρισμούς και του Πεθιά μας και της παραλίας. Εγώ θα έλεγα πως χρειαζόταν και μάλλον χρειάζεται σε πιο τακτά διαστήματα να γίνονται τέτοιες έτσι όμορφες δράσεις που είναι επικοδομητικές και για το περιβάλλον μας αλλά και παιδαγωγικές θα έλεγα για τα παιδιά. Βέβαια, βέβαια. Γι' αυτό λοιπόν και ο Δήμος μας ξεκίνησε και αυτό το που μιλάμε για τον εθελοντισμό. Mm-hmm. Επίσης ευκαιρία της
κουβέντας που έχουμε εδώ και της ενημέρωσης πάνω απ' όλα, θέλω να σας ενημερώσω ότι ο Δήμος μας μπαίνει πολύ δυνατά στην ανακύκλωση, που είναι και αυτό ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι και θα πρέπει να ξεκινήσει από τα παιδιά μας, από τα σχολεία. Ήδη κάναμε επαφές σε όλα τα σχολεία του Δήμου μας, με ειδικά κλιμάκια, με προτζέκτορες, με slides, με υλικό πολύ, να μεταφέρουμε σε αυτά τα παιδιά τι σπουδαία σημασία έχει η ανακύκλωση και να ξέρετε ότι βρήκαμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τα παιδιά. Να σκεφτείτε χαριτολογώντας, ένα παιδάκι σε ένα δημοτικό σχολείο πήγε στο σπίτι στη μαμά και μάζεψε όλα τα χαρτιά υγείας ό,τι είχε η μαμά του και λέει: «Μαμά, τα παίρνω να τα πάω για ανακύκλωση». Και λέει: «Τι κάνεις αγόρι μου εδώ πέρα, κάτσε γιατί έχουμε προβλήματα». Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από τα μικρά παιδιά πρέπει να ξεκινήσουν και να μεταφερθεί και μετά και στις νέες γενιές και σε όλο τον κόσμο για την ανακύκλωση. Μία παρένθεση, κύριε Καλύβα, που σας διακόπτω επειδή αναφέρεστε στην ανακύκλωση. Και πριν λίγες μέρες είχα μιλήσει και με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Κουσουλό, που είναι αντιδήμαρχος καθαριότητας. Η ανακύκλωση είναι ένα μεγάλο θέμα, εδώ που τα λέμε, και θεωρώ πως τα παιδιά είναι ενημερωμένα. Αυτοί που δεν είναι ενημερωμένοι είναι οι γονείς. Αυτοί που δεν είναι ενημερωμένοι είναι οι παππούδες, οι γιαγιάδες, που δεν μπορούν να καταλάβουν τη διαφορά του μπλε κάδου από του πράσινου κάδου. Από ό,τι είχαμε μιλήσει και με τον αντιδήμαρχο, είχαμε πει λοιπόν ότι περισσότεροι παιδεία χρειάζεται οι γονείς παρά τα παιδιά. Τα παιδιά είναι πιο πολύ ευαισθητοποιημένα από ότι είναι οι γονείς. Στο κομμάτι της ανακύκλωσης μιλάμε πάντα. Γι' αυτό έτσι θα γίνουν και δράσεις και που θα πιάσει όλες τις ηλικίες. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν, για να επιστρέψουμε και πάλι στο θέμα της μεθαυριανής γιορτής, κατά τα άλλα, γιορτής εθελοντισμού στην παραλία και στο δάσος του Πευκιά, πείτε μας έτσι με δύο λόγια, τι ώρα ξεκινάει, από πού γίνεται η εκκίνηση. Και πάλι ευχαριστώ κυρία Νικολοπούλου γιατί είναι και ένας τρόπος επίσης επικοινωνίας μέσω του σταθμού σας, να επικοινωνήσω πάλι με όλους τους δημότες μας και να τους παροτρύνω ότι στις 9 η ώρα 2 Απριλίου ημέρα Κυριακή, δηλαδή σε τρεις μέρες την Κυριακή 2 Απριλίου 9 η ώρα το ραντεβού μας είναι στο Δημαρχείο. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν από όλους τους δημότες, όσο πιο πολλοί μπορεί να έρθουν, πάνω απ' όλα θα διαφημιστεί ο Δήμος μας. Πάνω απ' όλα θα καθαριστεί ο Δήμος μας και είναι και ένας τρόπος να γίνει μια δυναμική έναρξη του εθελοντισμού για να έχουμε και άλλες δράσεις στο μέλλον και θα το επιδιώξουμε και εγώ προσωπικά και όλη η Δημοτική Αρχή και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι όλοι είμαστε θετικοί προς αυτή την κατεύθυνση. Στο κομμάτι του εθελοντισμού και όχι μόνον. Πολύ ωραία. Εγώ εύχομαι καλή επιτυχία. Είμαστε ένας πολύ μεγάλος Δήμος σε έκταση, πολύ μεγάλος Δήμος. Οι ανάγκες είναι πολλές. Πράγματι το προσωπικό και τα οικονομικά κανενός Δήμου δεν επιτρέπουν να κάνουν κάποιες δράσεις ή αυτά που σκεφτόμαστε ή αυτά που πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν. Θεωρώ λοιπόν ότι όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Και πριν θεωρήσουμε ότι θα πάμε μια εκδρομή την Κυριακή, εδώ στο Δήμο μας, σε ωραία μέρη, στον Πευκιά μας που είναι έτσι πάνω απ' όλα το κομμάτι το δυνατό το δικό μας, στο Δήμο μας, και θα περάσουμε και ωραία. Ξέρετε, είναι και χορηγός σε όλη την προσπάθεια πανελλαδικά η Ολυμπία Οδός, να το αναφέρω πολύ και αυτό. Πολύ ωραία, μάλιστα. Που ήδη μας έχουν φέρει και καπελάκια και για τα παιδιά, διαφημιστικά και υλικό, σακούλες και τα υπόλοιπα, και ο Δήμος θα βάλει πολλά πράγματα για να έχει επιτυχία αυτή η δυνατή εθελοντική προσπάθεια που ξεκινάει την Κυριακή. Θεωρώ, κύριε Αντιδήμαρχε, πως επιθυμία όλων των συμπολιτών σας και των συνδημοτών σας είναι το ότι αυτή η ενέργεια και αυτές οι δραστηριότητες να γίνονται σε πιο τακτά διαστήματα. Βεβαίως. Είναι σίγουρο, θα το θέλουν όλοι οι συνδημότες σας. Κάτι άλλο τώρα πριν σας αποδεσμεύσω, γιατί γίνεται και άλλη μία έτσι εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης με μία παρουσίαση για την ανάπτυξη του τουρισμού. Στο πλαίσιο Απόψε. Αυτό γίνεται σήμερα. Γίνεται σήμερα στη συνεδριακή αίθουσα του Σικιόν Κόστ Hotel Resort στο Ξυλόκαστρο. Για πείτε μου έτσι εν τάχει δύο λόγια για να κατατοπίσουμε έτσι λίγο και να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Ας πω, ναι. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, θεωρήσαμε ότι το τουριστικό κομμάτι, αν θέλετε,
Είναι βασικός πυλώνας ανάπτυξης του Δήμου μας. Γιατί ο Δήμος μας, όπως ξέρετε, στηρίζεται σε δύο άξονες. Ο ένας είναι ο πρωτογενής τομέας, η αγροτιά, και ο δεύτερος είναι ο τουρισμός, που συνδυάζει παραλία και βουνό. Συνδυάζουμε πάρα πολλά πράγματα, τη μικρή απόσταση από την Αθήνα, οι νέοι οδικοί άξονες, ο προαστιακός που θα έρθει σε ένα χρόνο. Όλα αυτά πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Έτσι λοιπόν συνεργαζόμαστε με μια πολύ μεγάλη εταιρεία, η οποία θα φέρει απόψε και θα μας παρουσιάσει την πρώτη φάση μιας μελέτης που αφορά γενικά την τουριστική ανάπτυξη και όχι μόνο του Δήμου μας. Έτσι λοιπόν είναι ευκαιρία απόψε. Έχουμε καλέσει και πάλι και ζητάμε και τη συμμετοχή πάλι του κόσμου, όλων των επαγγελματιών, γιατί ο καθένας με μια πρόταση, με μια ιδέα που μπορεί να έχει, μπορεί να γίνει αυτή η μελέτη ακόμα καλύτερη και να έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν στο Σικιόν Κώστα απόψε στις 18:30 καλούμε πάλι όλους τους ενδιαφερόμενους, εμπλεκόμενους αν θέλετε με την καλή έννοια, με τον τουρισμό, με το ξενοδοχεία, με τουριστικά γραφεία, με καφέ, με εστίαση, με τα πάντα, να έρθουν εκεί, να συμμετέχουν, να ακούσουν και φυσικά να ακούσουμε και όλοι μας τις προτάσεις που μπορεί να έχει ο καθένας. Έτσι λοιπόν θα γίνει μια παρουσίαση, θα γίνει και μια κουβέντα, θα καταγραφούν και όλες οι απόψεις και οι προτάσεις. Νομίζω πιο δημοκρατικά δεν γίνεται, γιατί και αυτό το κομμάτι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Να πούμε πως η παρουσίαση θα γίνει από τους κυρίους Πολύκαρπο Καρκαβίτσα, ο οποίος είναι διευθυντής του τομέα περιφερειακής ανάπτυξης, έτσι δεν είναι, ναι. Και είναι ο ανάδοχος της μελέτης, και ο ειδικός σύμβουλος, ο κύριος Ιωάννης Παπακοσταντίνου. Ακριβώς. Ναι. Οπότε λοιπόν πολλά θα ακουστούν, πολλές απόψεις θα ακουστούν και θα πέσουν και πολλά στο τραπέζι που λέμε. Εάν είστε εκείνη την ώρα. Θα προσπαθήσω να είμαι. Θα προσπαθήσω να είμαι. Ναι. Το έχω υπόψη μου. Το έχω υπόψη μου, κύριε Καλύβα. Ελπίζω να είμαι καλά, γιατί και εγώ σήμερα κάνω εκπομπή με τα Μυρίων Βασάνων εδώ. Είμαι λίγο κρυωμένη, αλλά ελπίζω όμως και. Περαστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω όμως να είμαι, γιατί θα ακουστούν πολλά και ενδιαφέροντα σε αυτήν την εκδήλωση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Καλύβα. Καλή συνέχεια. Εμείς πάλι θα τα λέμε εδώ. Κάποια στιγμή θα συζητήσουμε, πιστεύω, όπως μου το έχετε προτείνει κι εσείς, να συζητήσουμε και για τα πολιτιστικά μας γενικώς και Βεβαίως. Για τις αθλητικές και τις πολιτιστικές δραστηριότητες που θα έχουμε στο Δήμο μας το καλοκαίρι. Κύριε Καλύβα, εμείς είμαστε πάντα ανοιχτοί εδώ, μας ξέρετε. Ανά πάσα στιγμή λοιπόν και εμένα κάτι να μου διαφύγει. Εσείς είσαστε πάντοτε και όλοι γενικώς εκεί στην Δημοτική Αρχή, πάντοτε ευπρόσδεκτοι να ακουστεί η φωνή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ. Επίσης. Ηλέκτρα 98,8.